Γιαννή, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε στην υλοποίηση του πολύ σημαντικού αυτού έργου των φοιτητικών εστιών στην πόλη της Πάφου με μια συμβολική κίνηση που στέλνει άμεσα μηνύματα στην κοινωνία. Σηματοδοτήθηκε η έναρξη λειτουργίας της φοιτητικής εστίας του Δήμου της Πάφου. Χθες βράδυ ο Δήμαρχος Φέδωνας Φέδωνος και ο πρίτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφύρης, μαζί με διάφορους συντελεστές του έργου, μελετητές, επιβλέποντες, λειτουργούς των δύο οργανισμών και άλλους, καθώς επίσης και εκπροσώπους των φοιτητικών ενώσεων ΤΕΠΑΚ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρητού, Μεδιτερανέο και του Πανεπιστημίου Νεάπολης, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της φοιτητικής εστίας υπό συνθήκες δοκιμαστικής λειτουργίας και ακολούθως διανυκτέρευσαν στις εγκαταστάσεις. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην επιτόπου αξιολόγηση εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των υποδομών, οι οποίες σε λίγες μέρες θα φιλοξενήσουν τους πρώτους φοιτητές ενίκους της εστίας από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της πόλης. Να πούμε επίσης πως ο Δήμαρχος της Πάφου εξέφρασε ικανοποίηση για την υλοποίηση αυτού του έργου, επισημένοντας πως τα 203 δωμάτια έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 11 μήνες και αύριο το πρωί θα είναι σε θέση να υποδεχθούν τους 140 φοιτητές του ΤΕΠΑΚ που έχουν ήδη κλείσει δωμάτια στην φοιτητική εστία, τους 15 φοιτητές του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρητού και τους 3 φοιτητές του Νεάπολης. Ανέφερε επίσης πως το κτίριο χτίστηκε με πρότυπα, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην οροφή, προσθέτοντας πως έγιναν ειδικοί έλεγχοι για την ανεμοδιαμπερότητα του κτιρίου και αποτελεί απαίτηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως και για την θερμομόνωση του κτιρίου. Ακολούθως, ο Δήμαρχος Πάφου, εδώ τον βλέπουμε να δοκιμάζει τις μαγειρικές του ικανότητες στην φοιτητική εστία. Μαγείρεψε, να πούμε, ο Δήμαρχος της Πάφου μακαρόνια με κοτόπουλο βραστό. Θεωρούμε πως θα το πέτυχε, αλλιώς θα παράγει. Αν με επιτρέπεις, Όλγα. Delivery. Όλγα, αν με επιτρέπεις, δεν ξέρω αν μας βλέπει ο Δήμαρχος. Το κοτόπουλο το πλένεις, το σκουπίζεις και το καθαρίζεις με λεμόνι, το ξαναπλένεις και μετά το βάζεις να το βράσεις. Το έχει βάλει κατευθείαν στην κατσαρολά, απλά με ένα μπλήμα. Αυτό πρέπει να το δει σοβαρό δήμα. Συμπεριφέρθηκε ως φοιτητής, αν δεν μπορεί αυτό. Πάσα, πάσα. Συμφωνείς, Όλγα. Πάντως, μας δείχνει τις μαγειρικές του ικανότητες, ίσως να παρέβλεψε κάποιες διαδικασίες, Σταύρο. Νομίζω πως το αποτέλεσμα, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, αν τελικά το πέτυχε ή αν θα παράγγειλε delivery, όπως αποτελεί μια πολύ, όπως συνηθίζουν πολύ συχνά να κάνουν οι φοιτητές. Να πούμε επίσης πως ο Δήμαρχος της Πάφου αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που έδωσαν στο πράσινο αλλά και στο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ηρεμίας και ησυχίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Κώστας Γαλαταριώτης, χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα για το ΤΕΠΑΚ και ευχαρίστησε εκ μέρους του Πανεπιστημίου τον Δήμαρχο της Πάφου και το Δήμο Πάφου. Είπε ακόμη πως οι εστίες συνθέτουν ένα πολύ ωραίο φοιτητικό οικοσύστημα. Ο πρίτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Παναγιώτης Ζαφύρης, ανέφερε πως το έργο ανήκει στον Δήμο της Πάφου και στο Δήμαρχο και εκεί πρέπει να δώσουν, όπως είπε, τα συγχαρητήρια. Σημείωσε ακόμη πως φέτος ξεκινούν δυναμικά, σημειώνοντας πως πέρσι είχαν 150 φοιτητές και φέτος γύρω στους 600, προσθέτοντας πως έχουν φτάσει στην ολότητα των υφιστάμενων προγραμμάτων τους. Ανακοίνωσε τέλος πως η επόμενη τους κίνηση είναι να φέρουν καινούργια προγράμματα, γιατί όπως είπε υπάρχει δυνατότητα και το κτίριο δύναται να φιλοξενήσει μέχρι 1000 φοιτητές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Όλγα μου. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Λεμεσό να μας πει